Είναι μια πρόταση, Εμιλία, η οποία φαίνεται ότι γίνεται και με την συνένεση των Βρυξελών, οι οποίες δυστυχώς πολύ λίγο βοηθούν στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που η Κυπριακή Δημοκρατία πλέον δεν μπορεί να σηκώσει. Ουσιαστικά θα γίνει μια διαφοροποίηση του κανονισμού της πράσινης γραμμής, προκειμένου να κλείσουν ουσιαστικά τα οδοφράγματα για τους υπηκόους τρίτων χωρών, κυρίως από την Αφρική, καθώς είναι ασταμάτητη. Η ροή τους, οι αριθμοί είναι πραγματικά τρομακτικοί. Βεβαίως αυτό το οποίο υπάρχει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η διαφοροποίηση του κανονισμού. Το πρόβλημα είναι μέσα από τις τρύπες οι οποίες υπάρχουν κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης και κυρίως Εμιλία στην περιοχή Ακακίου με Αστρομερίτη. Το 70% των μεταναστών αυτών από τις αφρικανικές χώρες μπαίνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω αυτής της οδού. Παρανόμως βεβαίως. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε πως σε αυτή την απόφαση εξαιρούνται οι υπηκόοι από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία όταν αυτή φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως υπάρχει η σημασία είναι πως αυτοί οι άνθρωποι, κακά τα ψέματα, είναι κυρίως οικονομικοί μετανάστες. Δεν έχουν να κάνουν με το προσφυγικό και τον πόλεμο στη Συρία και τουλάχιστον για αυτούς η πόρτα της Κυπριακής Δημοκρατίας φαίνεται πως θα είναι κλειστή. Σε ευχαριστώ.